Έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση και έχουμε επίσημα ενημερωθεί από την αστυνομική διεύθυνση Πάφου ότι επίκειται η καταχώρηση ποινική υπόθεση με σειρά σοβαρών κατηγοριών εναντίον συγκεκριμένου υπαλλήλου του Δήμου Πάφου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και το έχουμε ενημερωθεί επίσημα. Αυτό έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, όπου κλήθηκε και ενημερώθηκε και ο εν λόγω υπάλληλος για αυτό το θέμα. Είναι μια υπόθεση παλιά του 2011, όπου έγιναν καταγγελίες και έκρινε η Γενική Εισαγγελία ότι στοιχειοθετούνται αδικήματα για τα οποία πρέπει να λάβει γνώση και δράση των δικαστήριων για να αποφασίσει τελεσίδικα εάν συνέβησαν αυτά, αν εκτελέστηκαν αυτά τα αδικήματα. Λοιπόν, οι καταγγελίες τι περιλαμβάνουν, κύριε Φέδωνος, για να καταλάβουμε? Μεταξύ άλλων, υπάρχει ζήτημα για δωροδοκία, για δωροληψία, για δεκασμών, για κατάχρηση εξουσίας. Είναι κάποιες σοβαρές κατηγορίες που φαίνεται ότι προσάψονται εναντίον του υπαλλήλου μας. Και αντιλαμβάνεστε ότι για μας υπάρχει σοβαρό ζήτημα να ακούει τι κάνει αυτός ο υπάλληλος μας, να είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο οικονομικός διαχειριστής, ο οικονομικός διευθυντής, ο δημοτικός ταμείας, όπου με βάση το σχέδιο υπηρεσίας και τους δημοτικούς κανονισμούς είναι μια θέση ευθύνης και είναι ο κατανόμων, ο κατά δημοτικών κανονισμών υπεύθυνος για να τηρεί το ταμείο και να διαχειρίζεται, φυσικά με μια διαδικασία πάντοτε, τα οικονομικά του Δήμου. Άρα δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνο αυτή η υπόθεση, να είναι και άλλες υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν. Μα ήδη διερευνούνται αυτή τη στιγμή. Έχουμε υποσχεθεί κάτι στον κόσμο της Πάφου, αλλά και επειδή το θέμα είχε πάρει και διαστάσεις παγκύπρια, ότι θα διερευνηθούν τα πάντα στον Δήμο της Πάφου και ο Δήμος της Πάφου πρέπει να καθαρίσει και να γίνει πρότυπο χρηστής διοίκησης και καθαρότητας. Να είναι ένας καθαρός Δήμος από πλευρά των σκανδάλων και των κακοδιαχειρήσεων. Μάλιστα, άρα δηλαδή ο Δήμος Πάφου σιγά σιγά καθαρίζει, υποθέσεις οδηγούνται στα δικαστήρια για να ξέρουν και οι πολίτες ότι σε αυτόν τον Δήμο επιτέλους υπάρχει διαφάνεια και έχουν καθαρίσει τα πάντα, κύριε Δήμαρχε. Και η διαφάνεια σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί το υπόβαθρο και είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν από μήνες, ότι όταν εξυγιανθεί ένας οργανισμός, τότε μπορεί να είναι και συγκεντρωμένος στα μεγάλα και στα ουσιώδη, που τα μεγάλα και τα ουσιώδη για αυτήν την πόλη είναι να γίνουν έργα, είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες και να συμβάλλουμε στο να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν έργα. Και είναι απόδειξη ότι εκεί που ανθούν τα σκάνδαλα, η διαπλοκή και η διαφθορά, σίγουρα δεν μπορούν να προσανατολίζονται αυτοί που ηγούνται προς την κατεύθυνση να υπηρετηθεί η πόλη και ο λαός. Φυσικά κάποια στιγμή προωθούν τον και κάποια έργα να γίνονται για να μπορούν να παίρνονται και οι απαιτούμενες μίζες και προμήθειες. Αλλά μόνο τα έργα τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα μίζες και προμήθειες, όπου διέκριναν ότι δεν ευόλευε η διαδικασία. Τα έβαζαν στα συρτάρια, μάλιστα. Τα έβαζαν στα συρτάρια και έμπαιναν στις καλέντες αυτά τα έργα. Μάλιστα. Αχ, ρε καημένε κόσμε, τι έχεις να μάθεις ακόμη. Ευχαριστούμε, κύριε Φέδωνος. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δημήτρη.